Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τι γίνεται τελικά με τη χθεσινοβραδινή ανακοίνωση της Βαγδάτης περί αποχωρήσεως? Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και άλλοι σύμμαχοί τους στο αντιϊρακινό μέτωπο αμφισβητούν αν ο Σαντάμ Χουσέιν έχει αποφασίσει πραγματικά να αποχωρήσει από το Κουβέιτ και υποστηρίζουν ότι υπάρχει το ενδεχόμενο ο Ιρακινός στρατός απλώς να υποχωρεί. Περισσότερα θα μας πει από την αίθουσα σύνταξης τώρα ο Λάμπης Χαραλαμπίδης. Των εξωτερικών. Ακούμε από το Παρίσι την Άννη Ποδημάτα. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου των γαλλικών εκλογών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Βαξία Φρέστε το μεσημέρι, ο εκπρόσωπος του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών. Από το Παρίσι, η ανταποκρίτριά μας Άννη Ποδηματά μεταδίδει. Ευχαριστώ την Άννη Ποδηματά. Να δούμε τώρα τι γίνεται στο Λονδίνο. Να σας ακούμε. Ναι, οι αντιδράσεις του Γαλλικού Υπουργείου των Εξωτερικών στις πρωινές. Αυλία, η κρατική ορχήστρα Αθηνών. Η ανταπόκριση από τη γαλλική πρωτεύουσα είναι της Άννης Ποδηματά. Αυτό ισχύει και για την αντιπολίτευση ενδεχομένως, δηλαδή υπάρχει μια συνολική σύμνοια στη γαλλική πρωτεύουσα? Τα βασικότερα κόμματα της αντιπολίτευσης συμφωνούν απολύτως με τις θέσεις και τις αποφάσεις της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της γαλλικής κυβέρνησης. Ευχαριστούμε κύριε Ποδηματά. Παρακαλώ. Να περάσουμε όμως στα δικά μας. Με ενημέρωση του Πρωθυπουργού κυρίου Κωνσταντίνου. Ο κριτριά μας στην Άννη Ποδηματά. Να μας μιλήσει και να την ακούσουμε για την πορεία των γαλλικών στρατευμάτων που κινούνται και αυτοί ακόμα την ώρα στο νότιο-ανατολικό Ιράκ. Να πάμε στο Παρίσι λοιπόν να ακούσουμε την Άννη Ποδηματά. Έχουμε όμως και άλλη ελληνική καλλιτεχνική παρουσία στο εξωτερικό. Στο ρυθμό του κινηματογραφικού φεστιβάλ των Κανών ζει η Κιανή Ακτή. Οι Έλληνες Ποδηματά να την ακούσουμε. Επιληθεί με βάση τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τόνισαν κατηγορηματικά στην απεσταλμένη της ΕΤΕΝΑ στη Μαρτινίκα, όπου συζητούν οι κύριοι Μπούς και Μιτεράν, σηματοδοτώντας με τις δηλώσεις τους αυτές τις διαδικασίες για να δοθεί τέλος στο δράμα του κυπριακού λαού από την τουρκική κατοχή. Οι σημαντικές αυτές δηλώσεις έγιναν δεκτές με ικανοποίηση από τους κυβερνητικούς εκπροσώπους στην Αθήνα και τη Λευκοσία. Πριν όμως περάσουμε στην ανταπόκριση της Άννης Ποδηματά από την κοινή συνέντευξη που έδωσαν οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Γαλλίας, να μείνουμε για λίγο στα δικά μας. Είπαν και ελέγχουν μεγάλο τμήμα του Βόρειου Ιράκ. Αναλυτικότερα οι ειδήσεις μας. Κοινή συνέντευξη τύπου έδωσαν στη Μαρτινίκα ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush και ο Γάλλος ομολογός του François Mitterrand μετά το τέλος των Αμερικανογαλλικών συνομιλιών. Στη συνάντηση αυτή, η απεσταλμένη της ΕΤΕΝΑ, Άννη Ποδηματά, ζήτησε από τους δύο πρόεδρους να καθορίσουν τη θέση τους στο πρόβλημα της Κύπρου. Να την ακούσουμε. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει καταρχήν ένα ανακοινωθέν σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις, τις τελευταίες μάλλον σοβιετο-ιρακινές προτάσεις των 9 Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία αναφέρεται ότι οι Υπουργοί θεωρούν ότι οι προτάσεις αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι αρκετά συγκρατημένη. Αρκετά συγκρατημένη, είναι φανερό. Και θα ήθελα να προσθέσω, Παύλα, αν ναι, επιτρέπεις, ότι στο ίδιο κοινό ανακοινωθέν αναφέρεται ότι πάρα πολλά σημεία σε ό,τι αφορά αυτές τις τελευταίες σοβιετο-ιρακινές προτάσεις παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστα και ανεπαρκή. Ωραία. Θα τα δούμε λοιπόν και υπάρχει και το δελτίο ειδήσεων όπου θα μπορέσουμε να σε ξανακούσουμε. Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Εγώ στο Παρίσι, Άννη Ποδηματά. Να συνεχίσουμε όμως πηγαίνοντας, αν είναι εύκολο, με την βοήθεια της τηλεφωνικής γραμμής στην Ουάσιγκτον για να δούμε. Ναι, είναι η κυρία Σπυριδάκη. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα Σπυριδάκη. Καλησπέρα σας και από ό,τι... Θα θέλαμε να μας πείτε τις λεπτομέρειες και τις εντυπώσεις που προκάλεσε την κοινή γνώμη η απόψινή θέση του Προέδρου Μπους που έγινε γνωστή. Πριν περάσουμε στην κοινή γνώμη, να περάσουμε στην διευκρίνηση που μόλις ήρθε από το Λευκό Οίκο για ποιους όρους ακριβώς θέτει η Ουάσιγκτον προκειμένου να ξεκινήσει στον Χερσαίο πόλεμο. Όπως νωρίτερα μάθαμε από το Λευκό Οίκο, μέχρι αύριο το μεσημέρι, ώρα Αμερικής, είπαμε σε μία εβδομάδα, γιατί λέει τους πήρε ώρες να καταλάβουν το Κουβέιτ, επομένως δεν πρέπει να τους πάρει πάνω από μία εβδομάδα για να φύγουν από το Κουβέιτ.
Επίσης, εντός 24 ωρών πρέπει να επιστρέψουν στην νόμιμη κυβέρνηση του Κουβέιτ να επιστρέψει και να ασκήσει τα καθήκοντά της, να απομακρυνθούν όλες οι Ιρακινές δυνάμεις από τις πετρελαιοπηγές, αυτές που έχει διεκδικήσει κατά διαστήματα, και τις άλλες να σταματήσουν φυσικά οι πυρκαγιές που αυτή τη στιγμή μένονται και η καταστροφή του μηχανισμού παραγωγής πετρελαίου του Κουβέιτ. Επίσης, πρέπει οι Ιρακινές δυνάμεις να φτάσουν στο σημείο που ήταν πριν από την 1η Αυγούστου, πριν εισβάλλουν στο Κουβέιτ δηλαδή, και όλα αυτά εντός 7 ημερών. Εν τω μεταξύ, ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με το Ηνωμένα Έθνη και άλλους οργανισμούς, θα ελέγξουν την απελευθέρωση όλων των εχμαλώτων πολέμου και πολιτών οι οποίοι κρατούνται παρά τη θέλησή τους. Αυτή η απελευθέρωση των εχμαλώτων πολέμου πρέπει να είναι άμεση, να αρχίσει δηλαδή αμέσως από αύριο το μεσημέρι και να έχει συμπληρωθεί εντός των επομένων 48 ωρών. Δίνει κάποια διευκρίνηση όλες αυτές οι αντιπροτάσεις, αν θέλετε, δίνουν κάποια διευκρίνηση καθώς θα αρχίζει η αποχώρηση, αν θα βομβαρδιστεί, αν θα κυνηγηθεί, πράγμα το οποίο φοβάται αυτή την ώρα ο Σαντάμ Χουσέιν και οι Ιρακινοί? Περιέχεται αυτή η ρητή διαβεβαίωση προς το Ιράκ. Αυτό είναι ενδιαφέρον, ναι. Τόσο διάστημα θα πραγματοποιεί τη διαδικασία αποχώρησης. Ναι, δεν πρόκειται να δεχθεί την παραμικρή επίθεση. Αυτό είναι με ένα απόλυτα διευκρινισμένο. Επίσης, βέβαια, πριν τα πούμε όλα αυτά, να πούμε ότι η απάντηση του Ιράκ, την οποία περιμένουμε αυτή τη στιγμή, πρέπει να έχει φτάσει στα Ηνωμένα Έθνη, και έχει σημασία αυτό, δηλαδή ούτε στη Ουάσιγκτον ούτε στη Μόσχα, αλλά στα Ηνωμένα Έθνη, που θεωρείται ο κατάλληλος χώρος. Λοιπόν, εκεί θα έρθει η απάντηση του Ιράκ μέχρι αύριο το μεσημέρι. Πάντα μιλάω για ώρα Αμερικής, 7 η ώρα Ελλάδος. Μα και έτσι είναι το σωστό, να πάει η απάντηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα Σπυριδάκη. Καλό μεσημέρι για σένα. Γεια σας. Να συνεχίσουμε εμείς, και αφού προσθέσουμε ότι είναι ένα λεπτό σημείο αυτό που ευτυχώς μας διευκρίνησε η Αλεξάνδρα Σπυριδάκη, γιατί ακούσαμε τον πρόεδρο Μπους να επιμένει στο ότι το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει ο Σαντάμ Χουσέιν είναι να σταματήσει να ρίχνει πυράβλους σκαντ προς το Ισραήλ. Και επομένως δεν μπαίνει τώρα θέμα μετά από αυτές τις διευκρινήσεις. Ας πάμε, αν μπορούμε, τώρα στο Αμάν, στην Ιορδανική πρωτεύουσα, και να ακούσουμε τι μας στέλνει από εκεί ο συνάδελφος Βασίλης Μπίτσης, που βρίσκεται πάντα στην Ιορδανική πρωτεύουσα. Σε ευχαριστούμε, Άννη. Εγώ σε ευχαριστώ. Και συνεχίζουμε. Ήταν η πιο νεαρή και η πιο αθώα Ιουλιέτα. Ήταν η πιο εύθραυστη Χλόη. Θεωρεί ότι απόψε είναι κάπως δύσκολη η θέση της Γαλλίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Υπάρχει στη Γαλλία κάποια πληροφόρηση, Άννη, για το τι θα γίνει απόψε στο Συμβούλιο Ασφαλείας? Να πω καταρχήν, και να σε ρωτήσω αν έχεις κάποια πληροφορία να μας την πεις, ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ο κύριος Μπάρον Κρέσπο, έκανε μια αιχμηρή δήλωση, την έχω στα χέρια μου απόψε, και είπε, από ό,τι μπορώ να διαβάσω εδώ, ότι ελπίζει, λέει, τα δύο μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας που εκπροσωπούν την κυρία Ήπειρο, δηλαδή την Αγγλία και τη Γαλλία εννοεί, ελπίζει να ενεργήσουν σε συνεννόηση με τους εταίρους. Η γαλλική πλευρά, θα έλεγε ότι έχει τέτοια διάθεση τουλάχιστον ενημέρωσης? Οπωσδήποτε υπάρχει αυτή η διάθεση από τη γαλλική πλευρά. Νομίζω ότι ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση ήταν ακριβώς και αυτή η σημερινή σύνοδος στο Παρίσι των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας των 9. Να σημειώσουμε πάντως ότι η έντονη διπλωματική δραστηριότητα για τον πόλεμο στον Περσικό περνάει και από το Παρίσι, όπου αύριο το απόγευμα αναμένεται για συνομιλίες ο Υπουργός Παραγωγής Αρωμάτων. Κώστα. Ναι, ακόμη μια είδηση πριν από την αθλητική μας ενημέρωση. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ο πόλεμος στον Περσικό γίνεται σε 2 μέρες, 1 μηνός. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι για πρώτη φορά ύστερα από αρκετόν καιρό υπάρχει κάποια αχτίδα φωτός, κάποια ελπίδα να βρεθεί ειρηνική διευθέτηση μέσω της διπλωματικής οδού. Αλλά ας αφήσουμε τον Γιώργο Χαρβαλιά να μας πει περισσότερα στο χρονικό της 21ης μέρας του πολέμου. Θα έχουμε την ευκαιρία αυτά ασφαλώς να τα πούμε στο μέλλον. Να ευχηθώ καλό βράδυ στο Παρίσι. Ευχαριστώ την κυρία Άννη Ποδηματά. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Και έχουμε λίγο χρόνο πια, μια και ο χρόνος τρέχει αμήλικτος, να κλείσουμε και να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις. Μαζεύονται σιγά σιγά τα κομμάτια του παζλ και από το Παρίσι ας πάμε στο Λονδίνο, όπου αρκετοί έχουν επισημάνει εδώ και αρκετό καιρό τζαμιά και χώρους λατρείας του Ισλάμ που φτάνουν. Ο πόλεμος λοιπόν έχει πια μπει σε νέα φάση. Έπεσαν χιόνια και καταστράφηκε σοδιά. Κακοκαιρία επικρατεί και στη Γερμανία.
μια προετοιμασία της κοινής γνώμης για όσα θα πει, πιθανότατα θα πει, αύριο ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν. Ακούμε την Άννη Ποδηματά. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Μένια. Και να πούμε ότι ήταν ένα ρεπορτάζ που η Άννη Ποδηματά ετοίμασε και μαγνητοσκόπησε σήμερα στο Παρίσι για μας και για σας. Η Μέση Ανατολή, και όχι μόνο, προετοιμάζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό για το μεγάλο μπαμ. Προετοιμάζεται εδώ και χρόνια. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε φιλοξενούμενο στο στούντιο τον πρέσβη του Ιράκ στην Αθήνα, τον κύριο Χάσρατζη. Mr. Ambassador, welcome. Thank you. Thank you very much for being here with us. I thank you. Σε κατάσταση συναγερμού η νότια πτέρυγα. Ο Γάλλος Υπουργός Άμυνας που παραιτήθηκε σήμερα ήταν σύμφωνα με πολλούς το πρώτο μεγάλο θύμα του πολέμου στον Περσικό. Πώς αντιμετώπισαν, πώς αντιμετώπισαν το γαλλικό κοινό, τα ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, λοιπόν, το γεγονός απόψε. Οι αντιδράσεις που προκάλεσε η παραίτηση του Ζαν-Πιέρ Σεβενό στη Γαλλία ήταν αρκετά διαφορετικές. Σιωπή και κανένα σχόλιο από την πλευρά του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος, καμία δήλωση μέχρι στιγμής και από τον νέο Υπουργό Άμυνας, τον Πιέρ Ζοξ. Αντίθετα, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης. Η διεθνής ειδησιογραφία, λοιπόν, στο απόσπασμα. Η ψύχωση του πολέμου και στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Ο Δημήτρης Δελιολάνης από τη Ρώμη βρίσκει ομοιότητες με τα ελληνικά κανάλια. Ας ακούσουμε τι έγινε να μας πει. Πτώση 1,11% σημείωσε. Δεν είναι γερμανικές διεργασίες. Πριν από τη συνάντηση του Δεκεμβρίου στο Μάστριχτ, είχαμε σήμερα. Περισσότερα μας λέει από τη Βόνη η Άννη Ποδηματά. Τους ενδείξεις ότι η νύχτα που ακολουθεί ήταν η νύχτα πολέμου. Από το Παρίσι η Άννη Ποδηματά μας δίνει λεπτομέρειες από τη γαλλική ειδησιογραφία. Και οι αθλητικές ειδήσεις της ημέρας με τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Η ΠΑΕ παραθυναϊκού με τις εθνικές ομάδες των νέων και των ανδρών της Αργεντινής. Θα συνεχιστεί και άλλο. Παρολάντημα, όπως δήλωσε σε αποκλειστική του συνέντευξη στην ανταποκρίτρια της ΕΤΕΝΑ στο Παρίσι, Άννη. Τις εμπειρίες και τις απόψεις που αποκόμισε ασχολούμενος επί 15 χρόνια με την πολιτική. Η Fleet Street στο Λονδίνο έχει το. Η διπλωματική προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματος της Ελλάδας θα συνεχιστεί την Τετάρτη, όταν ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνης Σαμαράς θα συναντηθεί στο Λονδίνο με τον Βρετανό ομολογό του Douglas Hurd. Στη Βρετανική πρωτεύουσα, ο κ. Σε ημερίδα που διοργανώθηκε στο Παρίσι από την ελληνική αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, πιο γνωστό μας ως ΟΟΣΑ, και διεθνή τραπεζικά ιδρύματα, το θέμα ήταν το οικονομικό ξύπνημα της Ελλάδας. Η ανταποκρίτριά μας στη γαλλική πρωτεύουσα, Άννη Ποδηματά, μας δίνει τις λεπτομέρειες. Στο Παρίσι βρίσκεται ο πρόεδρος της Τουρκίας, Τουρκού Τοζάλ, για να προωθήσει την αίτηση ένταξης της χώρας του στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση. Να σημειώσουμε ότι και η Ελλάδα και η Τουρκία, που έχουν και οι δύο υποβάλει αίτηση να ενταχθούν στην Ένωση, έχουν αυτή τη στιγμή το καθεστώς του παρατηρητή. Με αυτή την ιδιότητα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μιχάλης Λιάπης, υπέβαλε στον κύριο Ζαλ ερωτήσεις για το Κυπριακό, κατά την ομιλία του Τούρκου Προέδρου στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης. Οι λεπτομέρειες από την ανταποκρίτριά μας στη γαλλική πρωτεύουσα, Άννη Ποδηματά. Κυρίες και κύριοι, κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, τουλάχιστον δύο. Σε πολλές περιπτώσεις έχει περισσότερες από δύο. Η απόφαση δική σας. Καλό βράδυ. Όλα όπως φαίνεται οι Γάλλοι δεν έχουν και μεγάλη αγωνία, ίσως γιατί ξέρουν τι θα βγάλουν οι κάλπες. Μένει να δούμε τι περιμένουν από αυτές τις εκλογές. Μας ενημερώνει η Άννη Ποδηματά. Το πρόβλημα της αναγνώρισης των Σκοπίων πρόκειται να συζητηθεί στην Ισπανική Βουλή με πρωτοβουλία της Ισπανικής Ενωμένης Αριστεράς. Αυτό δήλωσε ο Γενικός Συντονιστής της, Χούλιο Αγκίτα, σε συνέντευξη τύπου που έδωσε στις 12 το μεσημέρι στο Ζάπιο μαζί με την πρόεδρο του Συνασπισμού Μαρία Δαμανάκη. Στο ρεπορτάζ είναι ο Ντίνος Ροδόπουλος. Έκτακτη σύσκεψη έγινε το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών και διπλωμάτες για τα Σκόπια. Το ρεπορτάζ μας ενημερώνει ο Άλκης Μαλίδης. Για τις εξελίξεις στο Κυπριακό συζήτησε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να ευχαριστήσουμε την Άννη Ποδηματά και τον Ντανιέλ Βερνέ. Φαίνεται ότι είχαμε ένα πρόβλημα στο κύκλωμα και έτσι δεν μπορέσαμε να ακούσουμε την απάντησή του. Να πούμε ακόμα ότι την μετάφραση την έκαναν η κυρία Βίκη Δρόσου και ο κύριος Δημήτρης Παχτίδης.
Και συνεχίζουμε το δελτίο μας. 24 ώρια απεργία έχει κηρύξει για αύριο η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Το ρεπορτάζ είναι η Βάσο Μπαταριά. Προξενείο της Θεσσαλονίκης που παραμένει κλειστό τα τελευταία χρόνια. Λεπτομέρειες μας δίνει η ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, Άννη Ποδηματά. Αυτό βεβαίως ήταν ένα ρεπορτάζ που μας είχε στείλει η Άννη Ποδηματά για να μας δώσει την εικόνα της Γαλλίας λίγο πριν από τις γαλλικές εκλογές. Συνδεόμαστε όμως αμέσως τώρα μαζί της. Ορισμένες επισημάνσεις από το χρονικό των εξελίξεων και της αντιδράσεις. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης, George Bush, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Καραμαλής, δέχτηκε σήμερα τον προκαθήμενο της Εκκλησίας της Κύπρου, Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο. Ο κ. Χρυσόστομος είχε επίσης διαδοχικές συναντήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών, Αντώνη Σαμαρά, και τον Γραμματέα του Συνασπισμού, Φώτη Κουλή. Στην πρωτεύουσα μίλησε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Τζανής Τζανετάκης. Η ανταποκρίτριά μας στη γαλλική πρωτεύουσα, η Άννη Ποδηματά, μας μεταδίδει. Ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ενημέρωσε τους Έλληνες δημοσιογράφους για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των συνομιλιών με τον κύριο Μεσούτ Γιλμάζ σε συνέντευξη τύπου που έδωσε απόψε στην Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι. Να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και τη συνομιλία του με τους δημοσιογράφους. Θα συνεχίσουμε την αντίστασή μας μέχρι να φτάσουμε μια δίκαιη λύση. I would like to say thank you very much. Και σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much also. Thank you so much. Να συνεχίσουμε πηγαίνοντας σύντομα στο Παρίσι, σύντομα, μέσω των Ερτζιανών βέβαια, από όπου η Άννη Ποδηματά θα μας μιλήσει για τις θέσεις και τις απόψεις τότε των Κουβεϊτινών. Να την παρακολουθήσουμε να συνομιλεί με τον δόκτορα Μοχάμεντ Αλαρό Μεχή, εκδότη της εφημερίδας Φωνή του Κουβέιτ, η οποία από τις 2 Αυγούστου εκδίδεται στο Λονδίνο. Η ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, Άννη Ποδηματά, μεταδίδει. Τουλάχιστον περίεργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννη, και θα περιμένουμε αύριο πιθανές αντιδράσεις. Βεβαίως. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, σήμερα ακούστηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις από την ΕΤ1, από τον κύριο Ισμάτ Σάμπρι, διπλωματικό σύμβουλο της PLO, της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, στην Αθήνα. Ευχαριστώ όλους που είχατε την καλοσύνη να μας βοηθήσετε να οδηγήσουμε τις σκέψεις μας είτε προς την αισιόδοξη πλευρά είτε στην λιγότερο αισιόδοξη, δεν λέω απεσιόδοξη. Να ευχαριστήσουμε και εσάς κυρίες και κύριοι, καθώς η ώρα πέρασε τόσο γρήγορα και καθώς οι συνάδελφοι του Δελτίου Ειδήσεων θα μας δώσουν ό,τι νεότερο υπάρχει. Λυπούμαστε ειλικρινά που πέρασε τόσο γρήγορα ο χρόνος με τα τόσα αυτά ενδιαφέροντα και λυπούμαστε ειλικρινά που πέρασαν και 30 μέρες χωρίς ακόμα να βρούμε την άκρη σε αυτή την δύσκολη και πολυεπίπεδη και πολύπλοκη υπόθεση που λέγεται πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Καλό σας βράδυ. Θέση κατέλαβε το Κυπριακό. Έχουμε ακόμη την συνάντηση Κολ Μιτεράν στο Παρίσι. Επίσης, έχουμε και τις αντιδράσεις για τις εξελίξεις στον Περσικό. Στο τηλέφωνό μας η Άννη Ποδηματά από το Παρίσι. Άννη, σ' ακούμε. Ο Τούρκος Υπουργός Προεδρίας. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλό σας απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώσαμε. Καλή σας νύχτα.